Καλημέρα κύριε Μάνεση. Επειδή μπορεί να έχω κάνει κάποια λάθη, ρωτώ. Είναι όντως κοντέινερ αυτά τα οποία βλέπω, Ανέστη μου? Είναι όντως κοντέινερ και τα κοντέινερ βρίσκονται εκεί 22 χρόνια από το 99. Όσα, 22 χρόνια. 22 χρόνια. 22. Ρεκόρ. Ναι, νομίζω ότι είναι το ρεκόρ κοντέινερ στην Ελλάδα. 22 χρόνια. Το ρεκόρ κοντέινερ στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι εξοργιστικό. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι στα κοντέινερ αυτά να πήγανε και οι γονείς στο σχολείο. Ναι, πραγματικά είναι αστείο σχεδόν ότι τα παιδιά δεν ήταν γεννημένα όταν τοποθετήθηκαν εκεί τα κοντέινερ. Η ιδέα πιανού ήταν να βγάλετε τα θρανία για να μπορέσετε να φύγετε και να μην βραχείτε? Είναι το δεύτερο περιστατικό, έχει γίνει και σε δημοτικό το ίδιο περιστατικό. Έτσι, εδώ είναι το γυμνάσιο Λύκειο, παιδιά που βλέπετε οι εικόνες αυτές. Πιανού ήταν ναι, η ιδέα να βάλετε τα θρανία? Η ιδέα ήταν των μαθητών μέσα, ήταν μια πολύ πρόχειρη και μια λύση που ήταν τη στιγμή, ήταν το πιο εύκολο που μπορούσαν να κάνουν. Με όση βοήθεια μπορούσαν να έχουν την πυροσβεστική. Ανέστη, να σε ρωτήσω, οι αρμόδιοι, σίγουρα κάποιοι θα έχουν διαμαρτυρηθεί στους αρμόδιους. Αν μη τι άλλο, και εσύ είσαι εκπρόσωπος των μαθητών, τι λέει από τον διευθυντή του σχολείου μέχρι αν έχεις άποψη, τι λένε οι παραπάνω? Αρχικά, εμείς σαν Συντονιστική Επιτροπή έχουμε διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές για αυτό το κοντέινερ, γιατί ξέραμε ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο, ένα τέτοιο γεγονός. Τώρα, ακούσαμε πριν από λίγα λεπτά τον Δήμαρχό μας να λέει ότι το σχολείο είναι έτσι λίγο της γραφειοκρατίας. Ενώ την ίδια στιγμή. Φταίει η γραφειοκρατία, είπε ο Δήμαρχος. Ναι, γιατί. Σε δύο χρόνια γραφειοκρατία. Ναι, πραγματικά. Ενώ την ίδια στιγμή στην περιοχή μας χτίζεται το γήπεδο της ΑΕΚ, ένα τεράστιο γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε είναι λίγο ξύμορο σαν σχήμα αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι ο Δήμαρχός μας δήλωσε ότι είναι συναρπαστικές εικόνες, δεν είναι εικόνες ντροπής αυτές, είναι συναρπαστικές. Είναι θλιβερές, Ανέστη, αυτές οι εικόνες. Πραγματικά. Είναι οι εικόνες Μπαγκλαντές, χωρίς να υποβαθμίζουμε τον Μπαγκλαντές, αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει τεράστια προβλήματα. Μουσώνες, στον 20ο, και μουσώνες και βρέχει 5 φορές την ημέρα. Στον 21ο αιώνα, οι εικόνες που βίωνα εγώ όταν ήμουν 13χρονο παιδάκι, είναι δυνατό να υπάρχουν? Ξεκινάμε από τα κοντέινερ. Κοντέινερ. Είναι αδυνατό να μην δουλεύει αποχέτευση στο σχολείο? Να πες ότι ήταν θεομηνία, το αντιλαμβάνουμε, πλημμύρη στο σχολείο. Κοντέινερ στον 21ο αιώνα. Και δεν αισθάνεται ντροπή κάποιος για αυτές τις εικόνες με τα θρανία που κάνουν γέφυρα οι μαθητές για να φύγουν από το σχολείο, για να μην βραχούν? Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Δεν είναι συναρπαστικές εικόνες. Συναρπαστικές εικόνες είναι άμα πάμε μαζί με τον Δήμαρχο να κάνουμε budget jumping. Εκεί θα είναι συναρπαστικές εικόνες. Αυτά εδώ πέρα και 22 χρόνια, όπως μου λες, είναι εικόνες ντροπής. Εγώ δημοσιογραφικά έτσι τις χαρακτηρίζω. Αν έχει κάποιος άλλος υπηρώτερο χαρακτηρισμό, ευχαρίστω να τον μοιραστούμε. Ανέστη μου, τι θα κάνετε με αυτά τα χαλιά? Εσείς τελειώνετε βέβαια τώρα. Εμείς, σαν Συντονιστική Επιτροπή, επειδή τα προβλήματα δεν περιορίζονται στη Φιλαδέλφεια, ειδικά και στη Χαλκιδόνα, επειδή το σχολείο μας είχε ανοιχτούς διαδρόμους, πλήχθηκε πάρα πολύ έντονα από τη θεομηνία. Σε βαθμό που οι διάδρομοι πλημμύρισαν και υπήρχε κίνδυνος να τραυματιστούμε στις σκάλες. Έχουμε προχωρήσει σε συλλογή υπογραφών, έχουμε φτιάξει μια ανακοίνωση, την οποία θα καταθέσουμε στο Δήμο Δευτέρα στις 12. Έχουμε τη στήριξη και των καθηγητών και των γονιών μας, γιατί αυτό δεν είναι εικόνες που ταιριάζουν σε ένα σχολείο του 21ου αιώνα. Και δεν ταιριάζουν σίγουρα στο πρότυπο σχολείο το οποίο θέλει ο Δήμος και που θέλει και το Υπουργείο να μας παρουσιάζει ότι είναι.